πρώτος καλεσμένος της σημερινής εκπομπής. Ξεκινάμε κάπως εναλλακτικά, κάπως διαφορετικά. Είναι ένας Έλληνας, κάτοικος Λάρισας, ο οποίος μιλά 10 ξένες γλώσσες. Ο άνθρωπος λοιπόν κατά κάποιο τρόπο μπορεί να χαρακτηριστεί και φαινόμενο. Είναι ο κύριος Δημήτρης Πανδρεμένος, κάτοικος Λάρισας. Κύριε Πανδρεμένε, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σύνδεσή μας, να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Να είστε καλά, κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα σας. Ελπίζω να με βλέπετε και να με ακούτε καλά, διότι αυτή τη στιγμή στη Λάρισα έχει λίγο αέρα. Βέβαια, σας βλέπουμε και σας ακούμε μια χαρά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ένας άνθρωπος είστε μορφωμένος, τελειόφυτος δημοσιογραφίας, με μεταπτυχιακό, κυνηγάτε τη μόρφωση. Να ξεκινήσουμε λίγο. Έχω την εξής απορία. Ποιες γλώσσες μιλάτε, 10 δηλαδή? Οι συνηθισμένες είναι οι περισσότεροι. Κάποιες είναι συνηθισμένες, όπως είναι τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα ιταλικά, τα ισπανικά. Και μετά πάμε σε πορτογαλικά, καταλανικά, οξιτανικά, γαλλικιανά και ρουμανικά και τουρκικά, αν δεν ξέχασα κάποια. Και σχάτως ασχολούμαι, έχω μελετήσει και τη χιτιτική γλώσσα, η οποία είναι μια γλώσσα που έχει εξαλειφθεί από το 1234 π.Χ. Τη μιλούσαν οι αρχαίοι Χεταίοι. Αναφερθήκατε σε κάποιες γλώσσες που όντως υπάρχουν, είναι γνωστές. Κάποιες από αυτές όμως δεν είναι γνωστές. Λέω εγώ προσωπικά, ένα-δύο τις άκουσα για πρώτη φορά. Πώς προέκυψε αυτή η επαφή σας με τις συγκεκριμένες γλώσσες? Όχι διαλέκτους, σωστά, γλώσσα. Είναι γλώσσες. Κοιτάξτε, από μικρό παιδί έχω ιδιαίτερη αγάπη για τη γεωγραφία. Άρεσε πάρα πολύ δηλαδή η μελέτη πληθυσμών σε χώρες όπου είναι γεωγραφικά περιορισμένες. Όπως για παράδειγμα είναι η περιοχή της Οξιτανίας που βρίσκεται στην νότια Γαλλία. Ενδεικτικά σας αναφέρω την πρωτεύουσα αυτής που είναι η γνωστή πόλη του Μομπελιέ. Επίσης τα καταλανικά, ασχολήθηκα με τα καταλανικά διότι είναι μια λατινογενής γλώσσα συγγενής των Ισπανικών και των Γαλλικών και διότι η περιοχή της Καταλωνίας αποκτά ιδιαιτερότητα, όπως όλοι γνωρίζουμε, με τις τάσεις απόσχησης και αυτονομίας από το κύριο Ισπανικό, το Καστιγιάνικο κράτος. Και όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία εμένα με εξετάρουν, μου προκαλούν κεφαλική διέγκριση και μου προκαλούν το ενδιαφέρον και να ασχοληθώ και να μελετήσω. Πρακτικά όμως, πώς ξεκίνησαν όλα? Φαντάζομαι ξεκίνησαν από τα αγγλικά και μετά μπήκατε στη διαδικασία. Αν δεν κάνω λάθος, είπα και στον πρόλογό μου, είστε αυτοδίδακτος. Δηλαδή, μέσω περιήγησης στο διαδίκτυο επιχειρήσατε να μάθετε κάποια χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων γλωσσών, να έρθετε σε επαφή με πιστοποιημένους καθηγητές. Για να μας το εξηγήσετε λίγο. Ναι, ναι. Πέρα από τις τέσσερις συνηθισμένες που σας ανέφερα, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά που τα παρακολούθησα σε φροντιστήριο, δηλαδή έκανα τα κλασικά τα μαθήματα, τα τυποποιημένα του φροντιστήριου. Τις δύο πρώτες στα όρια ανηλικότητας και ενηλικίωσης και τις δύο μετέπειτα. Στην ηλικία των 27 ετών, πριν από 10 χρόνια, ενώ είχα ένα κενό μεταξύ της εκμάθησης των γλωσσών, αποφάσισα να ιτρυφήσω περισσότερο και λόγω ελεύθερου χρόνου, αλλά και λόγω διότι ανέκαθεν μου κέρδισε το ενδιαφέρον αυτό. Τώρα, ως προς τις γλώσσες με τις οποίες επέλεξα να ασχοληθώ, είναι η συνάφειά της. Τόσο στη λατινογενή προέλευση που έχουν, όπως είναι τα ισπανικά, γαλλικιανά, καταλανικά που συγγενεύουν με τα πορτογαλικά, τα ρουμανικά, τα οποία είναι μια παύλουτη γλώσσα, παύλουτη πραγματικά, με ιδιαιτερότητες γραμματικής, κρατούν χαρακτήρες όπως είναι, κρατούν κάποιες, το σουπίνο παράδειγμα, κρατάνε κατευθείαν από τα λατινικά, έχουν τέτοιες διασυνδέσεις. Και τα βρήκα αυτά μέσω διαδικτύου, βιβλία, δεν βρήκα καθηγητές και όσο έβλεπα ότι απέδιδε αυτό που έκανα, έψαχνα να βρω και φορείς πιστοποίησης, με αποτέλεσμα και είδα ότι τα κατάφερα. Με αποτέλεσμα μια γλώσσα να φέρνει την άλλη από ένα σημείο και μετά. Κύριε Πανδρεμένε, ποια γλώσσα σας δυσκόλεψε περισσότερο από τη μία και από την άλλη ποια γλώσσα σας γοήτευσε? Ναι, η αγαπημένη μου γλώσσα είναι η Πορτογαλική. Γιατί είναι μια γλώσσα η οποία είναι παμπλουτή, είναι ο πρόγονος της ισπανικής γλώσσας ιστορικά. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό. Και πολλοί κόσμοι νομίζουν άλλωστε, είναι αρκετοί αυτοί που νομίζουν ότι οι Πορτογάλοι δεν μιλούν Πορτογαλικά και μιλούν Ισπανικά. Από εκεί και πέρα. Ιδιαίτερη γλώσσα είναι, όχι τόσο δύσκολη, αλλά είναι ιδιαίτερη η ρουμανική. Και δύσκολη είναι η τουρκική, διότι δεν είναι το κλασικό το υποκείμενο ρήμα αντικείμενο που έχουν οι άλλες γλώσσες. Έχουν δηλαδή καταλήξεις και επιθύματα που συγκολούνται στα ρήματα. Δεν έχουν άρθρα, δεν έχουν γέννη. Κάτι το οποίο για εμάς τους Έλληνες, φανταστείτε να πούμε, ξέρω εγώ, Γιώργος ή Μαρία, χωρίς να βάζουμε άρθρα, χωρίς να βάζουμε το γένος. Καταλαβαίνετε. Και όλα αυτά είναι γοητευτικά στα δικά μου μάτια. Κύριε Πανδρεμένε, πόσα χρόνια χρειάστηκαν για να φτάσει στο σημείο αυτή τη στιγμή να κάνουμε αυτή τη σύνδεση και να μας λέτε ότι μιλάτε 10 γλώσσες? Ναι, θα βγάλω τις γλώσσες τις δύο τις πρώτες, γιατί ήταν γλώσσες του Λυκείου στην ουσία, δηλαδή ήταν από τα μαθητικά χρόνια μέχρι το Λύκειο που ήταν οι γλώσσες οι οποίες. Ναι, ναι, σωστά. Ήταν οι πρώτες.
Μετά μεσολάβησα, να σα πω χοντρικά, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να ασχοληθώ. Την τελευταία δεκαετία, λοιπόν, να σα πω χοντρικά, 10-11 χρόνια είναι τα. Ή 8 άλλε, τόσο αγγλικών και γαλλικών. Μάλιστα, δηλαδή πάνω κάτω μία γλώσσα το χρόνο. Εντάξει, λίγο έτσι παραπάνω. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Μάλιστα. Ο επόμενο στόχο ποιο είναι, δεν ξέρω, θα μείνετε στι 10 γλώσσε, θα συνεχίσετε. Σίγουρα θέλω να ασχοληθώ λίγο με γλώσσε που αποκτούν άλλη φιλοσοφία και άλλη υπόσταση για μα του Έλληνε. Και είναι γλώσσες που έχουν να κάνουν με άλλο αλφάβητο και όχι το λατινικό, όπως είναι το κυριλικό αλφάβητο, αναφέρομαι στη βουλγαρική και στη ρωσική. Και μια γλώσσα σίγουρα που είναι πρόκληση και είναι παύλο και παγκόσμια γλώσσα είναι η αραβική. Αυτές είναι κάποιες γλώσσες που μου κάνουν το ενδιαφέρον τώρα, από εκεί και πέρα γεροί να είμαστε, στα πόδια μας να είμαστε και χρόνο να έχουμε και όλα θα γίνουν. Πρακτικά αυτές τις ικανότητές σας τις έχετε έτσι δοκιμάσει, έχετε εξασκήσει, τις γνώσεις στο εξωτερικό σε αυτές τις χώρες? Όχι σε όλες. Φιλοδοξώ όμως κάποια στιγμή να. Θεού θέλους καιρού επιτρέποντος και κορονοϊού επιτρέποντος, θα λέγαμε, να γίνει και αυτό. Μάλιστα. Το μήνυμά σας στα νέα παιδιά που ξεκινούν τώρα, ξέρετε, οι περισσότεροι λένε θα μάθω αγγλικά, αντί να μάθω ακόμα και γαλλικά, γερμανικά. Ξέρετε τώρα, η νέα γενιά είναι και λίγο καλομαθημένη, μπορείς να πεις. Κοιτάξτε να δείτε, άπαξ και μπούμε στη φιλοσοφία ότι η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας είναι το οποίο είναι ένα κάτερο, κάτω καταναγκαστικό, χάνουμε όλη την ουσία. Οι ξένες γλώσσες είναι πρόκληση, είναι ταξίδι, είναι πάθος, είναι έρωτας. Αν αυτά τα έχεις, προχωράς. Αν δεν τα έχεις, θα το κάνεις λαγκαρία. Τόσο απλά το λέω στα παιδιά, να τις αγαπήσεις τις ξένες γλώσσες. Γιατί οι Τούρκοι λένε ένας άνθρωπος, μία γλώσσα είναι ένας άνθρωπος. 10 γλώσσες είναι 10 άνθρωποι. Δηλαδή αναπτύσσεις μια διαφορετική προσωπικότητα με την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Μάλιστα. Πού βρίσκεστε, στη Λάρισα τώρα από ό,τι βλέπω, ε? Είμαι στη Λάρισα, είμαι στο ψηλότερο σημείο της πόλης. Όπως γνωρίζετε, είναι πλέον παιδινή η πόλη. Για την ακρίβεια, είμαι στο. Η Λαρισέ γνωρίζω, είμαι στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Χιλίου, έξωθεν. Και στο βάθος βλέπω το ποτάμι της Λαρίσης, το γνωστό τον ποινιό. Μάλιστα. Πατάει ο κόσμος πάνω στην κέφυρα. Αν γυρίσετε, και την κάμερα λίγο να κλείσουμε με ένα ωραίο πλάνο, θα ήταν το ιδανικό. Ναι, να σας δείξω τον Άγιο Χίλιο, λοιπόν, ο οποίος. Για να δω τώρα, βλέπετε εμένα. Να σας δείξω μισό λεπτάκι λίγο. Ναι, τώρα βλέπουμε εσάς. Τώρα όμως βλέπετε την εκκλησία. Σωστά. Κόσμος κάθεται απ' έξω. Και η γέφυρα που βλέπετε τώρα είναι η γέφυρα του Ποινιού ποταμού και από κάτω είναι το ποτάμι. Διασχίζει την πόλη στο κέντρο της, χοντρικά, δηλαδή σχεδόν στο κέντρο της πόλης. Μάλιστα. Λοιπόν, προτείνω να μας, έτσι, να μας αποχαιρετήσετε, να μας πείτε μια καλησπέρα και ένα καλό απόγευμα σε όποια γλώσσα εσείς επιθυμείτε, έτσι που να μην έχουμε ξανακούσει βέβαια, να μας προκαλέσει έτσι λίγο εντύπωση. Το διαλέξω, ναι. Boa tarde, θα σας πω στα πορτογαλικά γιατί τα αγαπώ ιδιαίτερα. Boa tarde, boa continuação. E te agradeço para a hospitalidade na tua missão. Σας είπα λοιπόν καλησπέρα και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Πανδρεμένε. Καλό απόγευμα.